Δεν θα ρωτήσουμε τώρα. Είναι ένα δεκαπενθήμερο ενός αγώνα που κάνω, γιατί μέχρι στιγμής μόνο εγώ έχω εμφανιστεί. Να καταλάβει ο κόσμος και να το μάθει, ναι, ότι έγινε ένα καινούργιο κόμμα στο οποίο συμμετέχω και, ναι, στο οποίο είμαι πρόεδρος. Πολύ ταυτισμένος με το Πασόκ τσα χρόνια, είναι λογικό. Πέρασανε πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Η ζωή μου όλη δηλαδή δόθηκε εκεί. Τώρα που έχω διαχωρίσει τη θέση μου και καλά έχω κάνει και έχω δικαιωθεί απολύτως σε αυτό που έκανα. Ναι, τώρα, από αυτά που βλέπετε να γίνονται στο Πασόκ. Ναι, γιατί έχει αλλάξει πολιτική θέση, έχει μετακινηθεί προς την αριστερά, έχει εγκαταλείψει το κέντρο, λέτε το έχει παραχωρήσει. Πάει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί, αλλά ξέρω ότι έχει εγκαταλείψει το χώρο του κέντρου. Τρεις-τέσσερις περιπτώσεις τελευταίες με τις συζητήσεις στη Βουλή το απέδειξαν αυτό. Θα διαφωνούσατε δηλαδή και εσείς, αν ήσασταν ακόμα στο Πασόκ, θα διαφωνούσατε με κάποιες επιλογές. 100%. Δηλαδή. Ναι. Το είχα καταλάβει. Mm. Και έχουν αφήσει το κέντρο ελεύθερο. Ο κ. Μητσοτάκης τι κάνει? Ο κ. Μητσοτάκης καταλαμβάνει ένα ανοχήρωτο κάστρο. Το κέντρο δηλαδή δεν έχει ανθρώπους και κόμματα να το στηρίξουν, να στηρίξουν την κοινή λογική και τη μετριοπάθεια. Mm-hmm. Γιατί αυτό, yeah, είναι το κέντρο. Και εμείς θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Να μπούμε στον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή να τοποθετηθεί εκεί που ανήκει και ο χώρος μας να είναι ένας χώρος πολιτικά κατά την παράδοσή του και κατά τις πολιτικές που ασκεί. Yeah. Ας πούμε ούτε για τα απογευματινά ιατρία, yeah, η θέση που έχω είναι απόδειξη αυτού που σας λέω. Δηλαδή. Της κοινής λογικής δηλαδή εννοείται. Της κοινής λογικής. Δηλαδή. Και της μετριοπάθειας. Δηλαδή, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν 5, 6, 7, 8 χρόνια να εγχειριστούν, μπορείς με τα απογευματινά ιατρία, όπως και με χειρουργία, όπως και με τα ιατρία, ναι, που επί, ναι, χρόνια λειτουργούν, να καλύψεις κενά. Με τρόπο ανταγωνιστικό στο δημόσιο τομέα, δηλαδή να είσαι πολύ φθηνότερος. Αλλά, μόλις το εξήγηλε ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή το θυμάμαι ως μέτρο που και στις μέρες μου, mm, το είχαμε συζητήσει, ήταν η νομοθεσία του Αλέκου Παπαδόπουλου. Τον πήρα αμέσως τηλέφωνο. Και του λέω: τι γίνεται, τι λες? Μου λέει: υπό προϋποθέσεις, ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα απογευματινά ιατρία με τη μία. Πρέπει να έχεις εξασφαλίσει επάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή και οπωσδήποτε σε προσωπικό. Αν αυτά τα έχεις εξασφαλίσει, είναι αναγκαία. Απολύτως αναγκαία. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να βρω. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι, ναι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας να το δεχτούν αυτό. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Αναγνωστάκη. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ο ένας ναι, ο άλλος όχι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Καλά, αυτή είναι και η Ελλάδα όμως. Έτσι είναι η χώρα Ελλάδα, βασικά. Ναι. Ναι. Χρειάζονται τα απογευματινά χειρουργεία. Δηλαδή, φουλ υποστηρίζω. Αλλά, από την άλλη πλευρά, εάν δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και χρησιμοποιείς, ναι, το προσωπικό που ήταν το πρωί και είναι εξαντλημένο, τότε δεν θα βοηθήσουν. Αυτό ήθελα να πω. Αν δηλαδή γεμίσει το πρωινό και είναι εύλογος ο χρόνος της αναμονής και δώσει την επιλογή σε μένα που θέλω αύριο το πρωί και καλά, να πάω να το κάνω πιο ανταγωνιστικά από τον ιδιωτικό τομέα, κάνω το. Στην Ελλάδα έχουμε λάθος αντίληψη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πιστεύουμε ότι μόνο εδώ καθυστερούμε. Για να ρωτήσετε τους Άγγλους. Έτσι. Αλλά επειδή είναι μια παροχή υπηρεσίας κρίσιμης, λες θέλω να δουλέψω αξιοποιώντας τις υποδομές μου όλη την ημέρα. Σωστά. Να. Μπορείς. Αν μπορείς να το κάνεις. Με την έννοια αυτή νομοθετήθηκε από τον κύριο Παπαδόπουλο και με την έννοια αυτή πρέπει να εφαρμοστεί τώρα. Ιδάλλως θα έχουμε ή τραγελαφικές καταστάσεις ή επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά να το αρνείσαι για να το θεωρείς ιδιωτικοποίηση είναι λάθος. Μάλιστα. Είναι λάθος. Είναι Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυτού του είδους τη μορφή παροχής υπηρεσίας. Να πληρώνεις. Ναι, για όποιον μπορεί και θέλει. Και μάλιστα. Ναι, αλλά ο άλλος που περιμένει ως 5-6 χρόνια και θα σου πει. Είναι σωστό να περιμένει. Όχι, βέβαια. Είναι σωστό αυτό να λέμε. Περιμένει. Ναι, αλλά. Εάν θέλει. Πρέπει να βρει τα 600 ευρώ που ακούω την κυρία, ναι, και τα 1000 ευρώ για να. Ότι για αυτούς που είναι απολύτως αδύναμοι υπάρχει δωρεάν παροχή. Ναι, ναι. Αυτό λύνει το πρόβλημα που λέτε για εκείνον που δεν μπορεί καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι έχει γίνει και πολύ βιαστικά. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε στην αρχή από τους ίδιους τους γιατρούς να λένε ότι λίγα νοσοκομεία είναι και κυρίως στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι τώρα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ο γιατρός μας λέει ότι ξεκίνησε σε δύο κλινικές του Παπαγεωργίου. Δηλαδή, αρχίζουμε να μαθαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Ναι. Γιατί η μία άκρη έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι 120 από τα 125. Η άλλη άκρη έλεγε ότι δεν έχουμε ούτε, ναι, ούτε χειρουργία για να μπούμε. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι εκεί. Ούτε γιατρός είμαι, ούτε υπουργός είμαι, ούτε νοσηλευτής είμαι.
Αλλά επειδή κάνω την πολιτική εκτίμηση του πράγματος, σας λέω αυτό που μου είπε ο Αλέκος Παπαδόπουλος και το θεωρώ απολύτως λογικό. Βέβαια, λογικό. Μπορώ, το κάνω. Δεν μπορώ, περιμένω, εξοπλίζομαι και το κάνω. Αλλά με θέσεις αρχής, όπως ιδιωτικοποίηση και τα λοιπά, ακριβώς δεν βγαίνει. Εγώ είχα κάνει μια διάταξη που έλεγα και ισχύει ακόμα. Δεν είχε καταργηθεί, δεν την είχε εφαρμόσει κανένας, ότι μπορεί να πάρεις και από τον ιδιωτικό τομέα με μπλοκάκι. Με δελτίο παροχή υπηρεσιών. Να μπει και να υποστηρίξει. Να απ' έξω να πει: μου λείπει ένα. Πώς να πω. Αναισθησιολόγος. Αναισθησιολόγος. Τι λέτε τώρα, κύριε Λοβέρδο, θα γινόταν αυτό ποτέ? Το έχω νομοθετήσει. Το ξέρω. Μπορεί να το λέτε. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Πού να εφαρμοστεί τώρα? Εγώ έφυγα μετά από εκεί, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Είναι όμως. Για να πάμε και στο άλλο θέμα και θα περάσουμε και στα. Είναι σαν τα πανεπιστήμια όμως. Δηλαδή, αν δεν ενισχύει πρώτα το δημόσιο χαρακτήρα, δεν μπορεί μετά να ζητά απευθεία λεφτά. Έτσι είναι και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν το βλέπω έτσι. Στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα και μη κερδοσκοπικά, κακώς η αντιπολίτευση είπε όχι επί της αρχής. Λάθος μεγάλο. Στο Πασόκ συμφωνούσα, όταν δεν κάνω λάθος, πάντα. Εγώ το εξέφρασα. Ναι. Με τα μη κρατικά. Την αναθεώρηση του συντάγματος το 19. Εισηγητής δεν ήσασταν. Εισηγητής στην Επιτροπή και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην Ολομέλεια. Και με την συμφωνία της ΑΕΜΗΝΗΣ της Γεννηματά είχαμε πει ναι. Ναι. Ναι στην αλλαγή του άρθρου 16. Τώρα το άρθρο 16 ξεπερνιέται από την ερμηνεία του. Βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την συμμερίζομαι αυτή την άποψη, το έγραψα και στο Βήμα της Κυριακής. Δεν έχουμε νομικό πρόβλημα. Αν έχουμε, γιατί εμείς θεωρητικοί είμαστε, καθηγητές είμαστε, θα το λύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μια ερώτηση. Επειδή είστε καθηγητής, έχετε μια εικόνα παραπάνω. Ναι, βεβαίως, έχω μια ερώτηση. Και λέω ότι είναι, κύριε Κολοκυθά, ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε το δάρθρο 16. Μια ερώτηση. Και καλά η κυβέρνηση το ξεπέρασε. Αλλά το να επιμένει η αντιπολίτευση στο νομικό θέμα σημαίνει ότι δεν έχει επιχειρήματα. Και το κοινωνικό θέμα. Πήγα, έκανα μάθημα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό, έκανα σεμινάριο και η μια πλευρά του αμφιθεάτρου ήταν γεμάτη από φοιτητές Έλληνες που έκαναν, κυρία Αναγνωστάκη, ελληνικό δίκαιο. Διδάσκονταν εκεί το ελληνικό δίκαιο. Και έρχονταν εδώ με πλήρη, έρχονται με πλήρη επαγγελματικό δικαιώματα. Γιατί αυτό να μην σταματήσει? Να σταματήσει τώρα. Η θέση του Πασόκ θεωρείτε ότι άλλαξε? Άλλαξε βεβαίως. 100%. Γιατί άλλαξε? Δεν ξέρω, αυτή είναι πολιτική προσέγγιση, δεν είναι δικό μου θέμα. Εννοώ, είναι πολιτική τακτική. Είναι τακτική. Γιατί εγώ άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν αλλάξαμε θέση, εμείς είμαστε με το άρθρο 16 μόνο. Ναι, αλλά όταν ξεπερνιέται το άρθρο 16, άλλαξέ το. Για να αλλάξει χρειάζονται πλειοψηφίες. Αν υπάρχουν αυτές οι πλειοψηφίες θα φανεί σε κάποια χρόνια. Εδώ όμως η ανάγκη είναι άμεση. Η θεωρία σου δίνει το πλεονέκτημα να ξεπεράσεις το 16. Πρέπει να επικεντρωθείς, λέγοντας ναι επί της αρχής, να επικεντρωθείς στις προβληματικές διατάξεις του νόμου. Έχει προβληματικές διατάξεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με το νόμο αυτό που ξεπερνιέται, όπως το λέγατε, γι' αυτό σας ρωτάω, θα μπορούν να έρθουν μόνο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Εγώ έτσι άκουσα να λέει ένας καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Όχι, 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 όχι. Ότι αφορά μόνο τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μου λέτε, εδώ στην Ελλάδα λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία πάρα πολλά χρόνια τον τυρί. Μα δεν θέτω τη ζήτημα, Ντύρη. Απλώς θεωρητικά λέω. Αυτό είναι το ιδανικό παράδειγμα ιδρύματος που μπορεί να λειτουργήσει ως παράρτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Ναι. Σε κάθε χώρα με διακρατική συμφωνία μπορείς να έχεις και εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Όταν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα ευκολότερα. Ωραία. Δεν διαφωνείτε πολύ με το Πασόκ στο θέμα των μικρατικών πανεπιστημίων? Δεν διαφωνείτε πολύ με το Πασόκ? Διαφωνώ με την θέση της άρνησης επί της αρχής. Ναι. Αυτό ήταν λάθος πολιτικά. Α, της άρνησης για τα μη κρατικά. Εγώ υποστηρίζω. Γιατί για το Συντάγμα τα ίδια λέτε πάνω από εγώ υποστηρίζω, ναι. Εγώ υποστηρίζω το ναι επί της αρχής. Ναι. Και την κριτική στο άρθρο 132, στο άρθρο 127. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Που δημιουργούν προβλήματα. Θεωρείτε ότι όλα αυτά γίνεται. Το πω εισαγωγικά ενοχικά, δηλαδή το Πασόκ δεν θέλει για να συμπράξει με την Δημοκρατία. Ντε και καλά αντιπολίτευση. Αυτό δεν βοηθάει. Η δική μας προσέγγιση, η δική μου προσωπικά, σε λίγο θα μάθετε και τα άλλα στελέχη του χώρου, η δική μας προσέγγιση είναι το καλό θα λέγεται. Γιατί η κοινή λογική επιβάλλει αυτό. Mm-hmm. Το αρνητικό θα λέγεται επίσης, ενδεχομένως και να καταγγέλλεται. Αλλά δεν γίνεται να κερδίσεις το παιχνίδι της λογικής όταν λες σε όλα όχι. Δεν μπορείς να λες σε όλα όχι για να διακρίνεσαι. Θα διακρίνεσαι από τον τρόπο που μιλάς, από τα επιχειρήματά σου, από το ότι συμφωνείς στα λογικά θέματα και διαφωνείς εκεί. Μάλιστα. Πάντως, μέχρι τώρα που έχουμε μιλήσει, έχουμε δύο θέματα. Η αρνητική κριτική που είναι εύλογη. Παρακαλώ. Έχουμε δύο θέματα που συμφωνείτε απολύτως με τη Νέα Δημοκρατία. Απολύτως όχι. Με την χειρουργία και με κριτική. Απολύτως όχι. Γιατί σας είπα, ναι στο θεσμό, δεν συνιστά μορφή ιδιωτικοποίησης, όχι τσαπατσούλικα
και όταν δεν υπάρχει η στοιχειώδης επάρκεια σε ό,τι αφορά την υποδομή και το προσωπικό. Mm-hmm. Α. Β. Ναι επί της αρχής στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όχι σε διατάξεις που έχουν ασάφειες επικίνδυνες. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κολεγίων. Ερώτημα, κύριε Λοβέρδο. Δεν αρνούμε τη δυνατότητα κάθε κολεγίου να γίνει παράρτημα, αλλά όχι όλων. Λοιπόν. Μάλιστα. Δηλαδή, πανεπιστήμια ορόφων πολυκατοικιών. Ναι, με όρους. Προφανώς. Αυτό το λέμε συνέχεια. Εδώ έχουμε μία θέση, καταλαβαίνουμε. Πείτε μου ποιος λογικός πολίτης λέει όχι σε αυτό. Και ποιος λογικός πολίτης δεν καταλαβαίνει την κριτική όταν είναι εύλογη. Και την αρνείται όταν τη βλέπει να είναι παράλογη. Ναι, η πολιτική όμως. Αυτό που έγινε με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με συγχωρείτε πολύ. Ναι, εκεί θα πάμε τώρα. Ναι. Αυτό, κύριε Αναστάκη, κύριε Στάθη, κύριε Κολοκυθά. Εγώ ήμουν χθες στο Sky και έβλεπα στα monitors που είχε εκεί, στον κύριο Πρωτοσάλτη μου. Έβλεπα ότι η πλειοψηφία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ότι για όλα αυτά είναι ο Σταθμάρχης. Και οι άλλοι του προσωπικού. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Αμέσως σκέφτηκα, αυτόν τον Σταθμάρχη ποιος τον διόρισε? Προφανώς. Δεν έγινε κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης το 2019 με ένα από τα μεγάλα του συνθήματα αξιολόγηση? Με αυτό δεν έγινε. Εγώ συμμετέχω σε αυτό. Και μάλιστα έλεγα και είμαι από τους οπαδούς της αξιολόγησης και στο δημόσιο και στον ημιδημόσιο τομέα, όπως είναι αυτές οι μορφές του ΟΣΕ και τα λοιπά. Έχω έγγραφο εδώ ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών του αρνήθηκε, του σταθμάρχη αυτού, τη μετάταξή του από το Υπουργείο Παιδείας που ήταν. Είχε φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, ναι, επειδή θεωρήθηκε πλεονάζον προσωπικό, τότε επί ρέπα, αν θυμάστε, ναι, των μνημονίων, και είχε πάει στο Υπουργείο Παιδείας. Και μετά ζήτησε να ξαναγυρίσει. Και του είπε το 2020 η υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, δεν γυρίζεις. Θα μείνεις εκεί. Διότι δεν μπορείς να έρθεις με τα προσόντα που έχεις από θηκάριου, να έρθεις και να γίνεις σταθμάρχης ή οτιδήποτε άλλο. Επικαλούμενοι τον νόμο. Μετά από 2 χρόνια γιατί τον πήραν? Αυτή είναι η αξιολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Έχει κοροϊδέψει η Νέα Δημοκρατία. Έχει κάνει νομοθετήματα με τίτλους αξιολόγηση, απαγόρευση των διαδηλώσεων αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν το έχουν δηλώσει. Όποτε θέλουν την κλείνουν την Αθήνα. Μένα το γραφείο μου είναι στο κέντρο. Είναι τις Πέμπτες αυτό του τελευταίου μήνα, το κέντρο ήταν κλειστό. Δεν μου λέτε, δεν πήγε να διχάσει το Πασόκ τότε, κύριε Κολοκυθά, θα το θυμάστε, το σχέδιο νόμου για τις διαδηλώσεις? Είχαμε δύο τάσεις μέσα. Εγώ υποστήριζα ότι πρέπει να το ψηφίσουμε. Το ψηφίσαμε. Εφαρμόζεται? Δεν εφαρμόζεται. Όχι. Λοιπόν, δημαγωγία διαμέσου του νόμου. Αυτό προέκυψε ως πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτό προέκυψε ο Σταθμάρχης και από αυτό προέκυψαν 57 νεκροί σε αυτό το δράμα. Για αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει, μπορεί να γίνει προανακριτική? Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες προανακριτική, λέει, με συγκεκριμένα κατηγορητήρια. Πώς μπορεί να γίνει? Είναι σαφές. Να το καταλάβω. Θέλει τον Στάθη, τον Λοβέρδο. Ναι. Κατηγορώ τον Στάθη, ναι, για το Α, Β, Γ δίκημα. Αν δεν το πεις αυτό, κατηγορία, συγγνώμη, προανακριτική περί των πραγμάτων δεν γίνεται. Με τη νέα μήνυση, τα πρόσωπα. Με τη νέα μήνυση που έβαλαν οι συγγενείς των θυμάτων για ενδεχόμενο δόλο, μπορεί αξιολογηθεί αυτό? Θα έρθει στη Βουλή αυτό. Αυτό λοιπόν που έχει και πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να είναι το ένα βάσμα μια προανακριτική? Θα έρθει στη Βουλή. Εγώ, εμείς καταλαβαίνουμε ότι και θα έρθει στη Βουλή αυτό. Και γιατί πρέπει να έρθει η ασυλία. Και να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης των υπουργών. Ναι. Αυτό μπορεί να το ένα από μια προανακριτική. Τυπικά ναι, νομικά, συνταγματικά ναι. Αυτό λέμε νομικά. Εσείς πιστεύετε ότι αν γίνει μια προανακριτική θα διαφέρει σε τίποτε από μια εξέλιξη? Θα γίνει το ίδιο. Άρα πώς μπορεί να γίνει? Αυτό. Ξέρετε πόσες φορές. Και όχι μόνο αυτό, θα δημιουργηθεί και προηγούμενο και επ' αυτού δεν μπορεί να ξαναεπέμβει η δικαιοσύνη, εκτός αν δεν προκύψει νέο θέμα. Νέο αδίκημα ή νέα στοιχεία. Αυτός ο θεσμός των εξεταστικών και των προανακριτικών έχει ευτελιστεί. Εγώ πώς το έλεγα αυτό? Το έλεγα όταν ως βουλευτής και μέλος εξεταστικών επιτροπών της αντιπολίτευσης, έλεγα τουλάχιστον η αντιπολίτευση να κάνει ένα πόρισμα. Ας κάνει η κυβέρνηση. Να κάνει η αντιπολίτευση ένα. Δεν γινόταν ούτε αυτό. Ούτε τώρα έγινε. Σου έλεγε το ΚΚΕ, εγώ θα κάνω το δικό μου. Τέλειωνε το κοινό πόρισμα της αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον αν φτάναμε στα δύο πορίσματα, κυβέρνηση αντιπολίτευση, θα διευκολυνόταν και η εισαγγελική αρχή, παίρνοντας το πόρισμα της ενιαίας αντιπολίτευσης. Τώρα, κάθε κόμμα λέει τα δικά του. Να κάνω μια ακόμα ερώτηση. Ναι. Συγγνώμη. Αφού τα κόμματα ξέρουν ότι γίνεται αυτό, γιατί να μην συμμετέχουν σε εξεταστικές? Γιατί είναι άρρωστο το μυαλό, κύριε Αναστάκη. Είναι χαλασμένο το μυαλό της πολιτικής σε αυτό το επίπεδο. Έχει χαλάσει. Και δεν διορθώνεται. Λες του άλλου,
Άσε τους κυβερνητικούς βουλευτές που κάνουν αυτό που πιστεύουν. Πάμε εμείς στις αντιπολίτευσεις να τα βρούμε μεταξύ μας. Όταν κυβερνάμε, κάνουμε τα ίδια. Ναι. Να ναι, το λέμε. Ναι. Όταν κυβερνάμε, ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και κόμματα στις αντιπολίτευσεις που δεν κυβερνάνε ποτέ. Έτσι. Και ούτε αυτά τα κόμματα δέχονται να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να βρούμε ένα κοινό σημείο που να προκύπτουν πολιτικές. Ναι. Κύριε Λοβέρδο, εδώ πρόσωπα, πρακτικά για να καταλάβω εγώ. Όχι, για τα πρόσωπα θέλω. Για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι. Πρακτικά υπάρχει τρόπος να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, όπως λένε συγγενείς. Απάντησα στον κύριο Νοστάκη. Τυπικά υπάρχει. Όταν όμως η πλειοψηφία και οι μειοψηφίες λειτουργούν όπως λειτουργήσαν σε αυτήν την Εξεταστική Επιτροπή, που ήταν μία από τις χειρότερες, κατά τη γνώμη μου. Μία από τις χειρότερες. Όταν λειτουργούν έτσι, θα ξαναγίνουν ωραία. Τα ίδια με άλλο τίτλο. Λοιπόν, δεν εξετάζουμε τα πράγματα, ναι. Θα εξετάζουμε ποινικές ευθύνες. Οι οικογένειες των θυμάτων βάζουν, να μην μου λέξεις αυτό, βάζουν Κώστα Καραμαλή και Χρήστο Τριαντόπουλο. Τα ξέρω όλα αυτά. Ναι. Λέω, απάντησα στον κύριο Γνωστάκη. Ναι. Και κάνουν ενέργειες. Νομιμοποιούνται οι άνθρωποι. Ποιος θα πει στους ανθρώπους αυτούς, μην το κάνετε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Κάνουν αυτό που πιστεύουν και που η συνείδησή τους λέει. Η υποδοχή, αν ας πούμε. Η ευαισθησία έκανε τη Βουλή να πει προανακριτική επιτροπή. Η κατάληξη ήταν αυτή που λέει ο κ. Σανοστάκη. Έγινε τίποτα. Λοιπόν, ακριβώς τα ίδια. Δύο θέματα. Πρώτον, είπατε ότι αν δεν μπω στην Ευρωβουλή, φεύγω την πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή είμαι και υποψήφιος. Ευρωβουλευτής. Ναι, το κόμμα μας, οι Δημοκράτες, θα είναι υποψήφιο κόμμα. Θα έχουμε 42 υποψηφίους, το ανώτατο δηλαδή που επιτρέπει ο νόμος. Είμαστε έτοιμοι σε αυτά. Απλώς, λένε κάποιοι. Ο Λοβέρδος δεν ανακοινώνει άλλους, διότι περιμένουν να δουν αυτοί τι θα κάνει στις δημοσκοπήσεις για να έρθουν. Είμαστε έτοιμοι. Και στις δημοσκοπήσεις. Έχω κάνει 6 δημοσκοπήσεις για να το αποφασίσω. Από τον Αύγουστο έχω ξεκινήσει. Να το μετρώ. Άρα το 3% εκ του ασφαλούς το είπατε, μου φαίνεται. Πιστεύω. Όχι, καμία ασφαλεία δεν υπάρχει. Εντάξει, αστειεύομαι. Οι δημοσκοπήσεις που έκανα. Όχι, καλό ήταν αυτό. Ήταν με υποθετικό ερώτημα. Ναι. Απαγορεύεται η εταιρεία να σε βάλει άμα δεν έχει ιδρύσει προφανώς, κόμμα. Προφανώς. Παρανομή. Προφανώς. Δεν το έκανε καμία εταιρεία. Προφανώς. Απλώς, αφού δημοσκοπούσαν τα κόμματα, πρόθεση ψήφου, εκτίμηση κτλ., μετά ρωτούσαν, αν κάνει κόμμα ο κ. Λοβέρδος, θα το ψηφίσετε. Ναι, σίγουρα. Αρκετά, λίγο, καθόλου. Από αυτό προέκυπτε η ενθάρρυνσή μου. Ναι, τώρα λέω. Κατεβαίνουμε ως κόμμα Δημοκράτες. Ωραίο όνομα, μπορεί να πείτε. Είναι. Ναι, αλλά δεν έχετε καθόλου πράσινο, κύριε Λεβέρδο. Καταλαβαίνω ότι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχετε πράσινο καθόλου. Όχι βεντέτα. Όχι βεντέτα. Το καταλαβαίνω, αλλά λίγο πρασινάκι έτσι για το παρελθόν σας. Όχι βεντέτα με το Πασόκ. Εγώ όταν έφυγα από το Πασόκ, και ευτυχώς που έφυγα, ευχήθηκα στον κύριο Ανδρουλάκη καλή επιτυχία, γιατί θέλω να είμαι ευγενής και δεν θέλω βεντέτες. Εντάξει, λίγο πράσινο. Αν θέλουν, εδώ είμαι. Γιατί λέτε δύο φορές το ευτυχώς που έφυγα. Το είπατε και στην αρχή. Τώρα θα είχαμε συγκρουστεί 10 φορές. Με τον κύριο θα παρήγαγα, ας πούμε, διαρκώς σε εσωκομματικά. Θα είχατε συγκρουστεί για τα ομόφυλα, για τη στάση του Πασόκ στα ομόφυλα. Έχω τοποθετηθεί σε όλα, κύριε Πρωθυπουργέ. Αφήστε με να το ολοκληρώσω αυτό και πριν να απαντήσουμε. Ναι. Εάν είσαι εκτεθειμένος σε όλο το εκλογικό σώμα και όλο το εκλογικό σώμα σου λέει όχι, είναι ένα μήνυμα. Τι περιμένεις, να σε διορίσει κάποιος υπουργό. Είμαι πλήρης σε σχέση το με ξέρω. Δεν έχω καμία ανάγκη. Δεν έχω αρχομανία. Να πάω παρακάτω την κουβέντα. Πιστεύω ότι υπάρχουν σήμερα χιλιάδες λόγοι, κύριε Στάθη. Χιλιάδες λόγοι. Για έναν νεοδημοκράτη να πει όχι στον κύριο Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές που δεν αναδεικνύουν κυβέρνηση και άλλοι λόγοι πολλοί σε έναν που ψήφισε Πασόκ έτσι, να διαμαρτυρηθεί. Θέλετε τη λέξη αυτή, θέλετε μια άλλη λέξη. Να εκφραστεί πολιτικά. Ψηφίζοντας Δημοκράτες και Ανδρέα Λοβέρδο. Αν μπείτε στην Ευρωβουλή, αν εκλεγείτε, ναι. Σε ποια ευρωομάδα θα ανήκετε? Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι αυτό το λέω και στους τρεις και το λέω και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, γιατί έγινε χωρίς ακόμα να έχω υπάρξει. Μας κάλεσε στο συνέδριο στις Βρυξέλλες το Renew. Δηλαδή το κόμμα Μακρόν. Του κυρίου Μακρόν. Που είναι, ας πούμε, το μεγαλύτερο κόμμα. Ναι. Δεν είναι φιλελεύθερη μόνο. Οπα. Δεν είναι μόνο. Όχι. Φιλελεύθερη είναι ένα κομμάτι. Εγώ μιλάω για κάλεσε το κόμμα του κυρίου Μακρόν. Ναι. Μας κάλεσε, είναι σε μια ένωση. Μας κάλεσε η ένωση. Αλλά σας κάλεσε το κόμμα του κυρίου Μακρόν. Ναι, και θα πάμε. Δηλαδή στην Ελλάδα είστε εκπρόσωπος, ας πούμε. Δεν υπάρχει εκπροσωπήση. Συγγνώμη. Η ευρωομάδα στην οποία θα ενταχθούμε θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτή. Δεν είναι άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Δεν είναι, όχι. Μας κάλεσαν. Αυτό είναι τιμή. Γιατί πότε μας μάθανε? Με το που έκανα τη συνέντευξη στην ΕΡΤ στον κύριο Κουβαρά, η πρόσκληση για συζήτηση έγινε την επόμενη μέρα.
και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση αυτό. Θα έχουμε από την ομάδα αυτή και υποψήφιο. Υποψήφιο, έχουμε ήδη έναν. Να. Και θα έχουμε ίσως και δύο. Ίσως και τρεις. Άρα σε αυτή την ευρωομάδα θα ενταχθείτε όπως φαίνεται. Ναι, όπως ναι. Καταλαβαίνουμε μετά από την πρόσκληση που σας απίθυνα. Ως κόμμα του κέντρου, γιατί είμαστε κόμμα, όχι ούτε κέντρο αριστερά, κύριε Κολογιθά, ούτε κέντρο δεξιά. Κέντρο. Ως κόμμα του κέντρου θα έχουμε μία πορεία την επομένη των εκλογών προς τις εθνικές εκλογές. Θα κατεβούμε στις εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι στις 9 Ιουνίου, ξέρετε, οι πολίτες στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν ξέρουν τι θα γίνουν οι ευρωεκλογές τον Ιούνιο. Δεν το ξέρουν ακόμη. Δηλαδή, καλά, κάνουμε ένα διάλογο στην Ελλάδα έντονο. Το κλίμα θα τους βοηθήσει τώρα, γιατί έχει γίνει απόλυτα προεκλογικό. Σιγά-σιγά. Ναι. Για την εταιρεία του κυρίου Κασελάκη, έχετε άποψη? Έχω, ναι. Έχω νομική και πολιτική. Νομική και πολιτική, ναι. Ήμουν στη Βουλή όταν το σχέδιο νόμου το έφερε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Όχι ο κύριος Κοντονής, ο Παγγελόπουλος. Με βάση αυτά που ξέρουμε... Ήταν εισηγητής ως αρμοδιότητα. Το παραϋπουργείο. Ως αρμοδιότητα κατά της διαφθοράς. Ναι, ήταν ο υπουργός κατά της διαφθοράς. Εμένα μου λέτε τώρα. Πέρασε καταδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο και ήμουν αμάρτυρας στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, το έφερε, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, τα μπούρμπα τάμ που θα λέμε στη Θήβα. Δηλαδή, με την πανοκρουσία, ας πούμε. Μπράβο του. Το έφερε. Στόχο είχανε, ως φάνηκε, το πρωθυπουργικό σήμερα ζεύγος. Τότε ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και άλλα πολλά. Μια εταιρεία που είχε η κυρία, που συμμετείχε η κυρία. Ναι. Σε αυτή την παγίδα που έστησαν για τον κύριο Μητσοτάκη, πέσανε οι ίδιοι μέσα με τον κύριο Κασελάκη. Και πολιτικά είναι ένα μάθημα για τους ίδιους αυτό, ότι η κακεντρέχεια έχει ένα όριο και όλα εδώ πληρώνονται. Αλλά αν δείτε τη διάταξη αυτή καθ' αυτή, είναι αντίθετη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αντισταγματική δηλαδή. Βέβαια. Αντισταγματική δεν θα έλεγα. Δεν το έχω ψάξει. Ναι. Δεν μπορώ να λέω πράγματα στον αέρα. Γιατί δεν πρέπει να ξέρουμε εμείς, ας πούμε, ποιος έχει εταιρείες στο εξωτερικό από αυτούς? Αλλά υπάρχει το αγαθό της οικονομικής ελευθερίας που κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο, είναι πάρα πολύ έντονο και αναπτυγμένο. Άλλωστε, αν θυμάστε, με βάση αυτή την νομολογία και την νομοθεσία που αφορά την οικονομική ελευθερία, παραμερίστηκε η συνταγματική ρύθμιση για το βασικό μέτοχο. Ναι, πράγματι. Δεν θεωρείται παραμερισμένη, θεωρείται ότι ερμηνεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει... Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία το σηκώνει πολύ. Ναι. Το σηκώνει πάρα πολύ. Ναι. Πρέπει όμως να απαντήσει ο κ. Κασελάκης. Νομίζω ότι απαντάει. Τον κ. Κασελάκη και κύριε Στάδη δεν τον έχουν αφήσει ήσυχο. Εγώ δεν τον συμπαθώ πολιτικά με την έννοια ότι λέει ότι είναι αριστερός. Εγώ με την αριστερά δεν έχω καμία σχέση. Αλλά άλλο αυτό, άλλο από την πρώτη μέρα που εκλέγεται, να μην τον αφήσει ένα λεπτό να πει και πέντε πράγματα. Όλο αμήνεται. Από την πρώτη μέρα που βγήκε ως πρόεδρος, αμήνεται επί πέντε μήνες απέναντι σε σωκοματικούς. Ναι, και εσωτερικά, ναι. Κυρίως εκεί. Ναι, ναι. Και τώρα του βρήκανε και αυτό. Θεωρώ ότι η διάταξη αυτή έχει προβλήματα από πλευράς ενωσιακού δικαίου, όπως πάρα πολλά πράγματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κατεβάσει τους τόνους. Σε εκλογές ήταν δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ? Α, δεν το ξέρω. Εκτίμηση που κάνετε. Η εκτίμηση που έκανα μετά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ήταν ότι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα με αυτά που κάνει το ΠΑΣΟΚ, αποχωρώντας από το χώρο του κέντρου και πηγαίνοντας σε ένα χώρο, κύριε Κολογιθά, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, ναι. Τι έχει να κερδίσει από εκεί? Ναι. Άρα... Δεν ξέρω, οι ίδιοι το ξέρουν, ρωτήστε τους. Άρα λέτε, αυτό που λέει, που άκουσα να λένε ότι προσπαθεί να γίνει ΣΥΡΙΖΑ, το περιγράφεται με άλλα λόγια. Ναι. Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να λέτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απαξιωτική όρη αυτή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω έτσι. Εγώ μιλάω με τις πολιτικές μου απόψεις. Ναι. Βλέπω ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Και γι' αυτό, κύριε Νοστάκη, είπα, χαίρομαι που δεν είμαι εκεί να διαπληκτιζόμαστε για πράγματα αυτό, που έχουν να κάνουν. Απαντήστε μου σε αυτό. Στην πολιτική μου διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ ήμουνα στους εξοικονιστές. Δεν έχει μείνει κανένας. Κάτι έχουμε καταλάβει. Ναι. Ε? Κάτι έχουμε καταλάβει. Ναι. Άλλοι λοιπόν, έφυγαν από τη ζωή. Έχουμε μια έκτακτη εξέλιξη, πρέπει να σας πω. Άλλοι αφυπηρέτησαν και άλλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, ήμουν ο τελευταίος που έφυγε. Έχουμε την πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας Σίδρα στο πλαίσιο της επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα. Έβαλε με πυροβόλο εναντίον δύο επανδρομένων αεροχημάτων. Έπρεπε να πάμε εκεί. 100%. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι στρατιωτικός, το ακούω από στρατιωτικούς, δεν θα τον αναφέρω γιατί θα με πούνε μιλιταριστή. Δεν θέλω να τον αναφέρω. Άμα ρωτήσετε ένα στρατιωτικό, θα σας τα πει καλύτερα από μένα. Πάμε πολιτικά. Δεν μπορεί να είσαι ένας πονηρός σύμμαχος. Δηλαδή η Ελλάδα είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι? Να. Δεν μπορεί να είσαι ένας επιτίδιος σύμμαχος, να ζητάς βοήθεια εκεί που έχεις ανάγκη και όπου ας πούμε έχουν ανάγκη άλλοι εσύ να απέχεις.
ήταν η κίνηση, η συμμετοχή της φρεγάτας θετική. Η Ελλάδα συνάπτει συμμαχίες αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάπτει με τη Γαλλία. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προσέξτε. Ναι. Τις επικρατούμε αυτές. Είναι στο ΝΑΤΟ. Έρχεται η ώρα που όλοι αυτοί κάνουν μαζί κάτι. Πώς μπορεί να απέχεις. Ευτυχώς συμμετέχουμε. Και αυτό είναι κέρδος. Μην προλέμε ναι σε όλα όμως. Αυτό λένε οι άλλοι. Ότι λέει ναι σε όλα. Εντάξτε, σε τι λέει ναι. Και δεν παίρνει τίποτα πίσω. Άρα να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Όχι, όχι. Υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση. Για πείτε, κύριε Νουστάκη. Θα μπορούσε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε και ιστορικά τα πράγματα όπως έγινε το 1974. Θυμάστε ότι ο κύριος Καραμαλής αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Α, ναι, τι ήταν, ήταν εισβολή στην Κύπρο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Όχι, το θέμα είναι άλλο. Διότι δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι τα εθνικά ζητήματα προτάθηκαν στα συμμαχικά. Μα και οι Γάλλοι. Δηλαδή, θυμάστε κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και εθνικά ζητήματα τα οποία. Το λέω αυτό γιατί αναφέρεστε και στο πατριωτικό κομμάτι. Διαβάζοντας τα τέτοια. Τα εθνικά ζητήματα προτάσσονται καμιά φορά των συμμαχιών. Ακούστε, ακούστε. Προσπαθώ και οι δημοκράτες θα το προσπαθήσουμε την όσμωση ανάμεσα στο πατριωτικό και στο μεταρρυθμιστικό. Στην Ελλάδα πιστεύουν ότι το ένα θα είσαι είτε το άλλο. Άμα λες και τα δύο, ο μεταρρυθμιστής ενοχλείται από το πατριωτικό. Άμα λες και τα δύο, σωστό, ο πατριώτης ενοχλείται από το μεταρρυθμιστικό. Αντίθετα, οι Γάλλοι το έχουν διδάξει, οι Γερμανοί το έχουν διδάξει. Εμείς πρέπει να ενώσουμε τον πατριωτισμό με τη μεταρρύθμιση. Δηλαδή, είναι δυνατόν να αφήνουμε στους φασίστες, στους τραμπούκους, στους ρατσιστές, στους μυσαλόδοξους την υπεράσπιση της πατρίδας. Πρέπει να μείνει σε ασφαλή χέρια ο στόχος αυτός. Και οι Γάλλοι έκαναν την εγώμενη πολιτική της κενής καρέκλας. Δεν πηγαίνανε στο ΝΑΤΟ. Γιατί είχαν θέματα. Και οι Έλληνες κάποια στιγμή αποχωρήσαμε. Για κορυφαία θέματα. Εισβολή στην Κύπρο. Είναι δυνατόν να είσαι εταίρος καθημερινός στη συμμαχία με τον Ερντογάν το 2020 να σου λέει πόλεμος και θα σε βομβαρδίσω. Και όταν η επιχείρηση του ΝΑΤΟ γίνεται από κοινού, η επιχείρηση γίνεται από κοινού, εσύ να λες όχι. Λοιπόν, όταν θα ζητήσει στήριξη, πώς θα στηριχθείς. Ευχαριστούμε αυτή πάρα είναι η αγάπη πολύ για την πατρίδα. Δεν με άφησα τώρα το συντηρητικότητα του χώμα. Α, ρώτα. Το έχω ρωτήσει πρώτα για να κλείσουμε. Τι ρώτα, γιατί είχατε πει ότι θα διαφωνούσατε με το ΠΑΣΟΚ. Διαφωνούσατε και σε αυτό, στη στάση που είχε για την ισότητα στο γαμό. Σε ποιο γάμο. Γιατί κάποιοι βουλευτές. Αυτό δεν θα το ψήφιζα, κύριε Κορκιδά. Δεν το ψήφιζατε. Δεν θα το ψήφιζατε. Αυτό το σχέδιο νόμου δεν θα το ψήφιζα. Θα πήγατε ενώ όπω και άλλοι βουλευτέ. Αυτό έγινε για εξαγωγή της καλής φήμης του κυρίου Μητσοτάκη στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, μετά τις υποκλοπές. Η σοφάρι των υποκλοπών ήταν αυτό. Α, ναι. Έτσι όπως έγινε διχαστικά, αυτό έγινε για να διχάσει. Αυτό έγινε συστηματικά. Με την ουσία συμφωνούσατε ή διαφωνούσατε. Θέματα τέτοιου είδους λύνονται με διατάξεις, με τροπολογίες. Δεν λύνονται με σύμφωνο συμβίωση. Σχέδιο... Ναι. Δεν το είχαμε ψηφίσει. Νομικά. Θα μπορούσε να λυθεί. Αυτό γιατί έχει πτυχές πολύ σοβαρές για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ναι. Τα λύνεις με μια τροπολογία. Εδώ πέρα έγινε σχέδιο νόμου. Αυτό το σχέδιο νόμου εγώ δεν το ψήφισα. Μάλιστα. Καθαρό.